Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Η δεύτερη σημερινή ενότητα έχει ως τίτλο «Ισχυροποίηση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και συμβολή της στην οικονομική ανάκαμψη». Και είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία. Έχουμε ανάγκη να μειώσουμε τις αμυντικές δαπάνες. Οι ανάγκες ασφάλειας και άμυνας δεν έχουν μειωθεί ανάλογα. Άρα θα πρέπει να κάνουμε ένα μικρό τετραγωνισμό του κύκλου, να παράσχουμε ισοδύναμο αποτρεπτικό αποτέλεσμα με λιγότερους πόρους. Μια πρώτη προφανής απάντηση είναι το ανθρώπινο δυναμικό, η εγκεφαλική ισχύς, την οποία ποτέ δεν μας έλειψε. Η άλλη πιθανή απάντηση είναι ο ρόλος αμυντικής βιομηχανίας. Βεβαίως, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί γιατί θα αλλάξει η κατάσταση τώρα που στερούμαστε πόρων και δεν άλλαξε τόσες δεκαετίες που υπήρχαν και διαθέσιμοι πόροι, αλλά η παινία τέχνες κατεργάζεται. Μπορεί κανείς να ελπίζει ότι η αμυντική βιομηχανία μπορεί να παίξει το ρόλο που θα έπρεπε να παίξει τόσα χρόνια και που, αν θέλετε, δεν κατάφερε να το κάνει λόγω μιας σειράς παθογενειών και προβλημάτων, δηλαδή και να αποτελέσει πηγή ανάπτυξη για την οικονομία, να κάνει εξαγωγές, να βοηθήσει να μειώσουμε τις εισαγωγές σε συγκεκριμένους τομείς, αλλά και να απασχολήσει τους πολλούς και καλούς επιστήμονες που αναγκάζονται να ζητήσουν εργασία και επαγγελματικό μέλλον στο εξωτερικό. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι αν έχει αλλάξει η νοοτροπία που τόσα χρόνια δεν επέτρεψε στην αμυντική βιομηχανία να παίξει το ρόλο που έπαιξε σε άλλες χώρες και αν πλέον είναι η κατάσταση μη αναστρέψιμη, αν η αμυντική βιομηχανία μπορεί και πρέπει να ανοιχτεί περισσότερο και στον τομέα της ασφάλειας, αν υπάρχουν ακόμα περιθώρια διεθνών συνεργασιών. Όλα αυτά, και ομολογώ ότι είμαι ελαφρά απεσιόδοξος, αλλά είμαι και έτοιμος να εκπλαγώ ευχάριστα, θα ακούσουμε από ένα εκλεκτό πάνελ ομιλητών, ανθρώπων που ασχολούνται πολλά χρόνια με την αμυντική βιομηχανία. Έχετε τα βιογραφικά τους. Να καλέσω στο βήμα τον τέραχο τον κύριο Δημήτρη Γεωργιόπουλο, Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με την παράκληση για όλους τους ομιλητές, επειδή είναι 7 στον αριθμό, να μην ξεπεράσουν τα 8 λεπτά στην παρουσίασή τους, για να έχουμε στη συνέχεια και χρόνο για ερωτήσεις. Κύριε Τέραχη. Οι πολιτικοί αγώνες των τελευταίων 35 ετών είχαν να κάνουν με τη δίκαιη κατανομή των χρυσών αυγών. Στις επόμενες δεκαετίες πρέπει να επικεντρωθούμε στην υγεία της Χίνας. Πολ Τσόγκας, πρώην γερουσιαστής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση να παραστώ και να μιλήσω στο συνέδριο. Ευχαριστώ τους διοργανωτές και εύχομαι αυτό να αποτελέσει κορυφαίο θεσμό για την ευρύτερη περιοχή μας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Με την επίκαιρη φράση για τα χρυσά αυγά και την υγεία της Χίνας που διάβασα, ο Αμερικανός πολιτικός προφανώς δεν είχε στο μυαλό του την οικονομία της Ελλάδος, αλλά μάλλον ούτε και την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μόνον. Προφανώς μίλησε για την παγκόσμια οικονομία, η οποία αναμφίβολα από τις ημέρες εκείνες της δεκαετίας του 1990 είχε αρχίσει να δοκιμάζεται και σήμερα συνεχίζει να περνά από στενοπούς, με τα χρυσά αυγά να στριμώχνονται, να λιγοστεύουν και να μην επαρκούν. Έτσι νομοτελειακά, το ενδιαφέρον και οι προσπάθειες όλων μας τώρα στρέφονται στη βελτίωση της υγείας της Χίνας, που γεννά τα χρυσά αυγά, δηλαδή της παγκόσμιας οικονομίας, τους καρπούς της οποίας περιμένουμε όλοι μας να γευθούμε. Τι σημαίνει όμως υγιής Χίνα? Τι σημαίνει ισχυρή οικονομία? Μήπως πρόκειται για την προηγούμενη κατάσταση
η οποία όπως απεδείχθη είχε σαθρά θεμέλια και ψεύτικες βάσεις, μοιράζοντας αφιδώς χρυσά αυγά χωρίς οριμότητα, σύνεση και πρόβλεψη. Φυσικά όχι. Όλοι πλέον έχουμε πάρει το μάθημά μας και έχουμε συμφωνήσει ότι η επιδίωξη είναι να μην ξαναχτίσουμε παλάτια στην άμμο, αλλά να δημιουργήσουμε δυνατά θεμέλια και να οικοδομήσουμε με σύνεση και τόλμη, με λογική και με όραμα, τη νέα εύρωστη πραγματική οικονομία, που ως πυλώνα της βέβαια θα έχει και την ισχυρή αμυντική βιομηχανία. Μια αμυντική βιομηχανία όμως, που θα αποτελεί βασικό πυρήνα της εθνικής άμυνας και ασφάλειας και συνδυαστικά με τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, θα εγγυάται και αυτή την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας μας. Στο σημείο αυτό έρχεται ο πρωταγωνιστικός θεσμικός ρόλος του κράτους και για την περίπτωσή μας ο ρόλος της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, η οποία κατά τα οριζόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα 73 του 2006 είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων και γενικότερα για το χειρισμό θεμάτων σχετικών με την αμυντική βιομηχανία, καθώς και για την έρευνα και ανάπτυξη της αμυντικής τεχνολογίας. Τα πρώτα εμπόδια και τα παλιά σαθρά θεμέλια θεσμικά άρχισαν να απομακρύνονται και κατ' εντολή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 81 καταργούνται τα πολυσυζητημένα και χιλιολιδωρημένα αντισταθμιστικά ωφελήματα και μαζί και με αυτά οι έννοιες της εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής και της ελληνικής προστιθέμενης αξίας. Στη θέση τους όμως εισάγονται νέες έννοιες και προοπτικές. Οι λέξεις κλειδιά πλέον που προβάλλονται είναι η ασφάλεια εφοδιασμού και η ασφάλεια πληροφοριών, που με αλληλουχία μας οδηγούν στην πρακτική εφαρμογή τους, που λέγεται συμπαραγωγή. Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΔΑΕ λαμβάνει μέτρα συμβατά με το κοινοτικό δίκαιο και έχει ήδη καθορίσει τους γενικούς όρους που θα τηρούνται σε κάθε προμήθεια. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κριτήρια γεωγραφικά και χρονικά, που θα εξασφαλίζουν την έγκαιρη υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων σε όλο το εύρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων και φυσικά θα απαιτούν τη συμμετοχή της αμυντικής μας βιομηχανίας για την άμεση υποστήριξη των διατιθέμενων οπλικών συστημάτων και τη διατήρηση αυτών σε υψηλή διαθεσιμότητα. Μετά την έγκριση αυτών των γενικών όρων της προμήθειας, η ΓΔΑΕ θα συνεχίζει τη συνεργασία με τα γενικά επιτελεία ώστε να διαμορφωθούν οι ειδικοί όροι που θα εξειδικεύσουν πλέον τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η ασφάλεια εφοδιασμού και πληροφοριών, αυξάνοντας περαιτέρω και διασφαλίζοντας τη μέγιστη εμπλοκή των ελληνικών εταιριών της αμυντικής βιομηχανίας, η οποία θα αποδειχθεί σε σωτήρια σε περίοδο έντασης και πολέμου. Για το λόγο αυτό, η ΓΔΑΕ αναζητεί άμεσες και μεσοπρόθεσμες λύσεις στήριξης της αμυντικής βιομηχανίας. Ήδη έχει συνεργαστεί με τους συλλογικούς φορείς της αμυντικής βιομηχανίας και τα γενικά επιτελεία και εξετάζει την ικανοποίηση των απαιτήσεων από την αμυντική βιομηχανία με την ανάθεση άμεσου έργου σε αυτή, καθώς και μέσω συνεργασιών της με ξένους οίκους για την κατάρτιση ολοκληρωμένης στην συνεχεία υποστήριξης, τη γνωστή follow-on support όλων των υπηκών συστημάτων των ενόπλων δυνάμεων. Επιπλέον, η ΓΔΑΕ αναζητά κονδύλια από διεθνείς οργανισμούς και έχει ήδη οργανώσει κατά τις προσεχείς ημέρες και συγκεκριμένα στις 26 Απριλίου, ημέρα Παρασκευή, ημερίδα στο Πολεμικό Μουσείο με επίσημο προσκεκλημένο τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιχειρηματικότητα και τη βιομηχανία, τον κύριο Πολ Βάινεσμπεργκ. Ο Ευρωπαίος αυτός αξιωματούχος θα μας παρουσιάσει τρόπους για τη διοχέτευση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την αμυντική βιομηχανία μέσω του Οργανισμού Άμυνας για την παραγωγή κυρίως υλικού διτής χρήσης, το οποίο αποτελεί, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, στρατιωτικό εξοπλισμό. Στην ημερίδα αυτή, καλώ τις ελληνικές εταιρείες του τομέα της άμυνας και της ασφάλειας να συμμετέχουν ενεργά και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προβάλλοντας για ακόμη μία φορά τις αυξημένες δυνατότητες της αμυντικής μας βιομηχανίας και με ερωτήσεις τους να επιλύσουν κάθε απορία, προκειμένου να εξεύρουν τους τρόπους απορρόφησης πολυπόθητων ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Τα ευρωπαϊκά αυτά κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν για νέες συμβάσεις, στις οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται και νέα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, καθώς όπως είναι γνωστό, χωρίς έρευνα και ανάπτυξη δεν μπορεί καμία αμυντική βιομηχανία να έχει μέλλον. Κατά το παρελθόν, τα κονδύλια για την έρευνα και την ανάπτυξη από την αμυντική βιομηχανία ήταν ιδιαίτερως πενιχρά, ενώ στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε είναι απολύτως μηδενικά. Για τον λόγο αυτό, η ΙΓΔΑΕ αξιοποιεί στο έπακρο το υφιστάμενο πλαίσιο του νόμου περί προμηθειών, του νόμου 3978 του 2011, και έχει αναλάβει δράση ώστε να βρεθούν κονδύλια που θα δοθούν στην αμυντική βιομηχανία για την έρευνα και την ανάπτυξη. Όπως τα γνωρίζετε, σύμφωνα με τον νόμο 3978, τα κονδύλια έρευνας και ανάπτυξης χωρίζονται σε εν μέρη και σε εν όλο. Ειδικότερα, για τα εν μέρη προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης θα προβλεφθεί τρόπος υλοποίησης και χρηματοδότησης μέσω των διαδικασιών του νόμου 3978 του 2011, σε συνδυασμό με τον νόμο 3883 του 2010, ο οποίος καθορίζει τον τρόπο ενεργοποίησης των υποπρογραμμάτων. Όσον αφορά όμως τα εν όλο προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, η ΙΓΔΑΕ σχεδιάζεται να καταστεί συγκεντρωτικός και αποκλειστικός φορέας κατάρτισης, υλοποίησης και παρακολούθησης αυτών, σε συνεργασία κυρίως με την αμυντική βιομηχανία, αλλά και με άλλους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, καθώς και τα γενικά επιτελεία του ΙΠΕΘΑ και με φορείς άλλων υπουργείων. Επισταμένως όμως, η ΙΓΔΑΕ θα διερευνήσει μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης τη διοχέτευση κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού αποκλειστικά προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που θα δοθούν για προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, τα οποία θα υλοποιηθούν από την αμυντική μας βιομηχανία. Στην προσπάθεια αυτή, βεβαίως, προσβλέπουμε την αυτονόητη και ουσιαστική υποστήριξη των φορέων της αμυντικής μας βιομηχανίας. Όλες αυτές οι προβλέψεις θα αποτελέσουν κείμενο ολοκληρωμένης υπουργικής απόφασης για την έρευνα και ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας, η οποία προβλέπεται από το νόμο 3978 και θα συντονιστεί με τους φορείς της αμυντικής βιομηχανίας πριν την τελική έγκρισή της. Συνοψίζοντας, κυρίες και κύριοι, θέλω να τονίσω ότι στην πορεία της ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας η συμμετοχή της ΙΓΔΑΕ πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Σας διαβεβαιώνω από το βήμα αυτό ότι μαζί με όλους τους επιτελείς μου, στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, εργαζόμαστε εντατικά και συστηματικά επί καθημερινής βάσης υπό τις κατευθύνσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Παναγιωτόπουλου και υπό το πρίσμα του ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων να αναδείξουμε, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, όλες εκείνες τις ευκαιρίες ενδυνάμωσης της αμυντικής βιομηχανίας με την ταυτόχρονη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Απευθύνομαι σε όλους τους εκπροσώπους των οικονομικών φορέων της χώρας, κρατικούς και ιδιωτικούς, για να τους πω ότι στην προσπάθεια για την υγεία της Χίνας που θα ξαναγεννήσει τα χρυσά αυγά, η ΙΓΔΑΕ θα είναι ρεξικέλευθρη, σύμμαχος και οδηγός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πτέραρχε, και για μια επίσημη θεσμική άποψη και γιατί κρατήσατε το χρόνο και ελπίζω ότι δώσατε ένα καλό παράδειγμα σε επόμενους ομιλητές. Ήσασταν απόλυτος εντάξει. Να καλέσω τώρα στο βήμα τον κύριο Γιώργο Τρολινό, ο οποίος με τη διπλή του ιδιότητα και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Intracom Defense Electronics αλλά και του Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αεροδυναμικής και Άμυνας, θα μας πει αν από τη σκοπιά του ιδιωτικού τομέα υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Γεωργιόπουλο για την ομιλία του, την οποία τη θεωρώ ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και εφόσον αυτά που είπατε, κύριε Γεωργιόπουλε, γίνουν πράξη, νομίζω ότι αυτό θα καταργήσει και την ομιλία μου σε ό,τι αφορά τα όποια θέματα θα θέσουμε σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή
για την πρόσκληση που μου απίφθηναν οι συνεδοργανωτές Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και Σημειών Τσομόκος ΑΕ να συμμετάσχω στο συνέδριο ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής και Άμυνας της ΕΛΕΑ και Διευθύνων Σύμβουλος της Stratcom Defense Electronics και να συνδράμω από την πλευρά μου στους στόχους του συνεδρίου. Ο τίτλος της σημερινής μου παρέμβασης είναι «Έρευνα και ανάπτυξη, μονόδρομος για τη στήριξη της αμυντικής βιομηχανίας». Η ΕΛΕΑ, με μέλη τις μεγαλύτερες εγχώριες κρατικές και ιδιωτικές εταιρείες, εκπροσωπεί την ελληνική αμυντική βιομηχανία απέναντι στα θεσμικά όργανα και τις κρατικές αρχές, είναι μέλος και εθνικός εκπρόσωπος με συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Aerospace and Defense Industries Association of Europe, της ASD, και βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, την European Defense Agency, γνωστή και ως EDA, και άλλα θεσμικά όργανα και φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ένωσή μας παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στον χώρο της οικονομίας, καθώς και την εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της δυσμενούς κατάστασης. Κάθε προσπάθεια ανάκαμψης όμως, που εκ των πραγμάτων θα βασίζεται σε επενδύσεις, πολλές από αυτές προερχόμενες από το εξωτερικό, αλλά και κάθε προσπάθεια αξιοποίησης των πολύτιμων ενεργειακών πόρων της χώρας μας σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, πρακτικά δεν θα υλοποιηθεί εάν δεν έχουμε εξασφαλίσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ασφάλειας και άμυνας του εθνικού μας χώρου. Οι αμυντικές επενδύσεις είναι απαραίτητες και οι λόγοι που τις επιβάλλουν δεν μπορούν να τις καταργήσουν δια νόμου, αλλά πρέπει να υλοποιούνται με ρεαλιστικό και ορθολογικό τρόπο, προσφέροντας το λεγόμενο best value for money στο δοκιμαζόμενο Έλληνα φορολογούμενο. Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία μπορεί να έχει πολυδιάστατη συνεισφορά τόσο στην άμυνα της χώρας, όσο και στην οικονομία, την ανάπτυξη, την απασχόληση, την τεχνολογία, τομείς που είναι απολύτως απαραίτητοι για την επιβίωση της πατρίδας μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτυχημένη εξαγωγική προσπάθεια εταιρεών μελών της ΕΛΕΑ, όπως της ΕΑΒ, της Intracom Defense, της ΘΕΟΝ, της Miltec, αλλά και πολλών άλλων, ανέδειξαν την εξωστρέφεια και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Δυστυχώς όμως, οι πρόσφατες δυσμενείς εξελίξεις για την οικονομία οδηγούν αργά αλλά σταθερά σε συρρήκνωση και απαξίωση την λεγόμενη αμυντική, βιομηχανική και τεχνολογική βάση που χρειάστηκε δεκαετίες για να οικοδομηθεί. Το γεγονός αυτό θα καταγραφεί ως εθνική απώλεια, η οποία θα είναι σχεδόν αδύνατο να αναπληρωθεί στο μέλλον τόσο για την άμυνα και την ασφάλεια όσο και για την οικονομία της χώρας. Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή πρακτική της ανάληψης αναπτυξιακών πρωτοβουλειών σε περιόδους κρίσης και ύφεσης, όπως και τις υπαρκτές και άμεσες ανάγκες της χώρας για άμυνα και ασφάλεια, είναι απολύτως και άκρως αναγκαίο να αναλυφθούν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στον χώρο της άμυνας, οι οποίες να στοχεύουν στο μέγιστο επιχειρησιακό όφελος για την άμυνα και την ασφάλεια, στην διατήρηση στρατηγικών υποδομών στη χώρα και στη μέγιστη αναπτυξιακή απόδοση για την οικονομία και την απασχόληση. Ο κύριος και σημαντικότερος πυλώνας μιας τέτοιας προσπάθειας είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Παράλληλα, τα προϊόντα εγχώριας ανάπτυξης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σχεδίασης και πιστοποίησής τους, θα πρέπει να γίνονται αντικείμενο προμήθειας πιλωτικών ποσοτήτων από το ΥΠΕΘΑ με τη μέθοδο του οδηγού πελάτη, Launching Customer, που εφαρμόζεται στο εξωτερικό και να τίθενται σε επιχειρησιακή αξιοποίηση, ώστε να δίνεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα έκδοσης συστάσεων προς χρήση, reference, σε υποψήφιους πελάτες του εξωτερικού. Ακούγεται αυτονόητο, αλλά σας πληροφορώ ότι δεν είναι. Σήμερα οι ελληνικές βιομηχανίες
που ξοδεύουν σημαντικούς ιδίους πόρους για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, αδυνατούν να πάρουν συστάσεις από το ΙΠΕΘΑ για πωλήσεις στο εξωτερικό. Η συμμετοχή του ΙΠΕΘΑ σε εθνικά και πολυεθνικά προγράμματα ανάπτυξης προϊόντων θα συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση και στην αναβάθμιση του τεχνολογικού υποβάθρου της χώρας, θα προωθήσει τη συνεργασία της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και θα συμβάλλει στην εξωστρέφεια και στη δημιουργία πλούτου στη χώρα. Τα κονδύλια όμως που διαθέτει η χώρα μας στον τομέα αυτό είναι στην κυριολεξία ανύπαρκτα και ποτέ δεν εφαρμόστηκε η πρόβλεψη του ισίοντος νόμου 2919 του 2001, το άρθρο 7,5, για την ετήσια διάθεση ποσοστού 1% επί του εξοπλιστικού προγράμματος για την ανάπτυξη της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, το ποσοστό αυτό, ακόμα και αν εφαρμοζόταν, είναι πάρα πολύ χαμηλό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συγκεκριμένα, η σύγκριση των κονδυλίων που δαπανώνται από τις χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, τη CDA, με εκείνα της Ελλάδας, είναι άκρως ανησυχητική για το ρόλο και τις προοπτικές της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας μας. Γεγονός που επιβάλλει την λήψη άμεσων και δραστικών μέσων και αλλαγή πολιτικής. Οι ανακοινώσεις και οι παρενέσεις της πολιτείας προς την εγχώρια αμυντική βιομηχανία για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της και της τεχνογνωσίας της, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πολυπόθητη εξωστρέφεια, είναι στην πράξη κενός λόγος, εάν δεν συνοδεύονται από τα κατάλληλα μέτρα και εργαλεία υλοποίησης αυτής της πολιτικής. Το σημαντικότερο εργαλείο είναι φυσικά η έρευνα και η ανάπτυξη, πρακτική που ακολουθείται από όλες τις οικονομικά και τεχνολογικά προηγμένες χώρες, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της CDA για την έρευνα και ανάπτυξη, ο μέσος όρος δαπανών στις χώρες της CDA κατά την περίοδο 2006-2010 αντιστοιχεί σε περίπου 4,5% επί των συνολικών προϋπολογισμών για την άμυνα, όπως φαίνεται στον πίνακα 1. Δυστυχώς όμως, στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε μόλις 0,154, δηλαδή στο χρονικό αυτό διάστημα ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 30 φορές μεγαλύτερος από ό,τι στη χώρα μας, όπως φαίνεται στη διαφάνεια του πίνακα 2. Παράλληλα βέβαια και δυστυχώς αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας, όπως φαίνεται και στον πίνακα 3 που βλέπετε, δαπανά σημαντικούς πόρους για την άμυνά της και αυτό σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τα σχεδόν μηδενικά κονδύλια που δαπανώνται για έρευνα και ανάπτυξη. Να σημειώσουμε ότι τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία δεν καλύπτουν τα έτη 2011 και 2012, όπου λόγω της κορύφωσης της οικονομικής κρίσης και των δημοσιονομικών περιορισμών, οι επιδόσεις της χώρας μας σε έρευνα και ανάπτυξη είναι ακόμα χαμηλότερες. Σε ό,τι αφορά την διασφάλιση ή και την ενίσχυση της χρηματοδότησης, που είναι βασικό σημείο βέβαια, των προγραμμάτων της έρευνας και ανάπτυξης, η Ένωσή μας έχει εγγράφως καταθέσει τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Συγκεκριμένα, για την χρηματοδότησή της, μεταξύ άλλων, έχουμε προτείνει την αντικατάσταση των ποινικών ρητών των συμβάσεων αντισταθμιστικών ωφελημάτων που έχουν λήξει, με την ισόπωση καταβολή σε ειδικό λογαριασμό του ΙΠΕΘΑ, σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου 87
του νόμου 3883 του 2010 και των κατευθυντηρίων οδηγιών για τα αντισταθμιστικά ωφελήματα. Πρέπει να σημειώσω ότι στο ίδιο μήκος κύματος η Ένωση Αμυντικών και Αεροναυπηγικών Βιομηχανιών των ΗΠΑ, η γνωστή AIA, με επιστολή της προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προτείνει την καταβολή χρηματικού ποσού σε αντικατάσταση των ποινικών ρητρών για την απήλυση του προβλήματος που έχει προκύψει με τις συμβάσεις αντισταθμιστικών ωφελημάτων που δεν έχουν υλοποιηθεί και όμως έχουν λήξει. Τέλος, οφείλω επίσης να αναφέρω ότι η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων έχει ήδη συγκροτήσει επιτροπή που εργάζεται στο θέμα της ενίσχυσης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και θα ήθελα να ζητήσω τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας στην υγιή και τιτάνια προσπάθεια που καταβάλουν τα μέλη της Ένωσής μας προς αυτή την κατεύθυνση. Κυρίες και κύριοι, οι επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη είναι σημαντικότατος παράγοντας ενίσχυσης των αμυντικών βιομηχανιών και αποτελεί μονόδρομο εφόσον επιθυμούμε να έχουμε τη στήριξη και την ύπαρξή τους. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σας και ελπίζω να ήμουν στα χρονικά περιθώρια που μας ζητήσατε, κύριε Ντόκο. Ευχαριστώ, κύριε Τουλίνε. Δυστυχώς σας άκουσα για μια ακόμα φορά να λέτε ότι στον χώρο της πολεμικής βιομηχανίας οι παιδικές ασθένειες, οι σχέσεις κράτους και ιδιωτικού τομέα δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί με επιτυχία. Τώρα, ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Κυριάκος Λινάκης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, του βαριού χαρτιού της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, ίσως της μόνης που με τα σημερινά δεδομένα είναι ανταγωνιστική και βιώσιμη. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα είναι ιδιαίτερη τιμή μου που βρίσκομαι εδώ και ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του συνεδρίου για την πρόσκληση που απίφθηναν στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Θα προσεγγίσω το θέμα της ενότητας που συζητάμε από την πλευρά της ΕΑΒ και θα προσπαθήσω να δείξω ότι η εταιρεία απαντά στα εθνικά ζητούμενα για ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην ισχυροποίηση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Καταρχάς, πιστεύω ότι όλοι όσοι παρευρίσκονται σε αυτή την αίθουσα γνωρίζουν ότι η ΑΒ είναι η μεγαλύτερη αεροναυπηγική βιομηχανία της χώρας και εκ των πραγμάτων αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της αμυντικής μας βιομηχανίας. Διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία, άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, διεθνής πιστοποίησης και άρτιας εγκαταστάσεις, η εταιρεία και οι εργαζόμενοι της με συνέστηση ευθύνης διαχρονικά εγγυώνται την αξιοπιστία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των πτυτικών μέσων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας. Κυρίες και κύριοι, θα κινηθώ πάνω σε 5 βασικούς άξονες και θα επιχειρήσω να καταδείξω, κινούμενος πάνω σε αυτούς τους άξονες, ότι η ΑΒ συμβάλλει στο εθνικό και κρίσιμο ζητούμενο της ανάκαμψης. Ο πρώτος άξονας. Η οικονομική ανάκαμψη προϋποθέτει, αλλά ταυτόχρονα συνεπάγεται, την εξασφάλιση φόρτου εργασιών. Από αυτού λοιπόν θέλω να σημειώσω ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μας διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια στα επίπεδα των 130 με 150 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ενώ το συνολικό προς εκτέλεση έργο από υπογεγραμμένες συμβάσεις, backlog δηλαδή, ανέρχεται σήμερα στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Ο δεύτερος άξονας. Η οικονομική ανάκαμψη προκύπτει και από την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας και συνακόλουθα την εισρωή συναλλάγματος. Έχοντας υιοθετήσει ως στρατηγική επιλογή την εφαρμογή μιας δυναμικής πολιτικής εξωστρέφειας, η ΕΑΒ πέτυχε να αναδειχθεί σε σημαντικό εξαγωγικό φορέα
δημιουργώντας μια αρκετά διευρυμένη πελατειακή βάση πλέον των 90 πελατών από 36 χώρες. Η στρατηγική επικέντρωση της ΕΑΒ στην εξωστρέφεια είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων προς το εξωτερικό, το ποσοστό των οποίων ανήλθε σε 31,7% επί του συνολικού κύκλου εργασιών το 2009, σε 41,2% το 2010 και 43,4% το 2011. Σήμερα, από το σύνολο του προαναφερθέντος προς εκτέλεση έργου από υπογεγραμμένες συμβάσεις, 315 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ποσοστό 45%, αφορούν στην εγχώρια αγορά και 385 εκατομμύρια ευρώ, ποσοστό 55%, αφορούν στη διεθνή αγορά. Από μια σειρά σημαντικών συμφωνιών διεθνούς χαρακτήρα, θα επιλέξω σήμερα ενδεικτικά να αναφέρω το πρόγραμμα κατασκευής και συναρμολόγησης μεγάλων δομικών συγκροτημάτων του μεταγωγικού αεροσκάφους C-130J, που ήδη έχει επεκταθεί με υπογραφή νέας σύμβασης τουλάχιστον μέχρι το 2014. Το πρόγραμμα της συναρμολόγησης υποσυγκροτημάτων του F-16, που υλοποιείται ήδη για δεύτερη δεκαετία. Η επέκταση δε της συμπαραγωγής με συμμετοχή της ΕΑΒ έχει ήδη ενεργοποιηθεί με νέα σύμβαση εξαετούς διάρκειας 2012-2017 για τη συναρμολόγηση επιπλέον εργοσυνόλων για τα αεροσκάφη F-16, Block 50 και Block 60. Τα δύο ανωτέρω κατασκευαστικά προγράμματα συμπαραγωγής με την Lockheed Martin αποτελούν τα πλέον ουσιώδη επιτεύγματα του εξαγωγικού τομέα της ΕΑΒ, με την εταιρεία να αποτελεί μάλιστα τον αποκλειστικό προμηθευτή των δομικών τμήματων Plugs and Mid Panels για το C-130 και περίπου το 30% της ατράκτου του F-16, που σημειωτέων κατασκευάζει και συναρμολογεί κατά αποκλειστικότητα για όλους τους πελάτες της Lockheed Martin για την παγκόσμια αγορά. Ακόμη την επιτυχώς, αναφέρω ενδεικτικά κάποια, ακόμη την επιτυχώς ολοκληρωθήσα το 2011 δομική και ηλεκτρονική αναβάθμιση 76 αεροσκαφών F-16 της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας ύψους 43 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αξιοποίηση της αποκτηθήσας εμπειρίας της ΕΑΒ από αυτή την αναβάθμιση αναμένεται να αποβεί πολλαπλά επωφελής, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει το ενδεχόμενο παρόμοιας αναβάθμισης και επί των ελληνικών αεροσκαφών F-16 και σε σχέση με περαιτέρω εξαγωγικές προοπτικές εταιρείες θα ισχυροποιήσει τη θέση της στην αγορά του αεροσκάφους F-16 δεδομένου και των νέων προοπτικών για παρόμοια προγράμματα αναβαθμίσεων που ήδη διαφαίνονται κυρίως σε περιοχές της Μέσης Ανατολής, στα Βαλκάνια αλλά και αλλού. Ο τρίτος άξονας, η οικονομική ανάκαμψη, προϋποθέτει αλλά και συνεπάγεται τη διασφάλιση θέσεων εργασίας. Ο συνολικός φόρτος της ΕΑΒ αλλά και οι διεθνείς συμφωνίες εξασφαλίζουν φόρτο για τα επιμέρους παραγωγικά εργοστάσια με τη διασφάλιση πλέον των 470 θέσεων εργασίας εντός της εταιρείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΑΒ σε μια εποχή που η ανεργία αυξάνεται έχει αιτηθεί και συνεχίζει να αιτείται από τους αρμόδιους φορείς 300 τουλάχιστον προσλήψεις αποκλειστικά τεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση ανηλυμένου έργου. Ο τέταρτος άξονας, η οικονομική ανάκαμψη, προϋποθέτει την έμφαση σε τομείς που δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως αυτός της έρευνας και της ανάπτυξης. Η ΑΒ, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες τεχνολογικές περιοχές, επενδύει στη δεξιότητα και αναλαμβάνει προγράμματα από τη φάση σχεδίασης και άρα συμμετέχει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων κατευθείαν από την έναρξη της σχετικής προσπάθειας. Δεν θέλω να αναλώσω το χρόνο σας και να σέβομαι και τους συνομιλητές. Θα περιοριστώ. Θέλω απλώς να αναφέρω ενδεικτικά για αυτό που είπα προηγουμένως για τη συμμετοχή σε προγράμματα όπου έχεις από την αρχή αναλάβει το κομμάτι και της σχεδίασης.
Πρώτα απ' όλα το Euron, το ευρωπαϊκό μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος UCAV, τεχνολογία Stealth, η πρώτη πτήση του οποίου έγινε με επιτυχία την 1η Δεκεμβρίου 2012 στο Ίστρε της Γαλλίας. Συμμετείχε η ΑΒ. Στο πλαίσιο της ισότιμης συμμετοχής στο πρόγραμμα, η ΑΒ ολοκλήρωσε με επιτυχία τη σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή σημαντικού μέρους του αεροσκάφους με τεχνολογίες αιχμής, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική βιομηχανία μπορεί να ηγείται των τεχνολογικών εξελίξεων και να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης. Το πρόγραμμα Clean Sky, το οποίο αποτελεί ίσως την πιο σημαντική και ευρείας κλίμακας ευρωπαϊκή κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του φιλικού προς το περιβάλλον αεροσκάφους μεσαίων αποστάσεων, Green Regional Aircraft και γενικά περιβαλλοντικών φιλικών υλικών, αλλά και διαδικασιών για την κατασκευή αεροσκαφών. Άλλα σημαντικά προγράμματα όπως το Ευρωπαϊκό Έργο ΑΣΠΙΣ και το Διεθνές Ερευνητικό Έργο ΤΑΛΟΣ. Δεν προχωρώ επ' αυτού. Και τελευταία, ο πέμπτος άξονας, η οικονομική ανάκαμψη προϋποθέτει την οικονομική εξυγίανση. Προς αυτή την κατεύθυνση της οικονομικής εξυγίανσης κινείται η εταιρεία μας και υπάρχουν ορατά δείγματα βελτιούμενων δικτών, καθώς στην κλεισμένη χρήση του 2011 υπήρξε μείωση των ελαστικών λειτουργικών δαπανών της τάξης του 25%. Η ΑΒ πέτυχε σημαντική αύξηση κατά 40% της παραγωγικότητας από 61.000 ευρώ πωλήσεις αναεργαζόμενο το 2009 σε 101.000 ευρώ αναεργαζόμενο το 2011. Σημειώθηκε αύξηση του θετικού λειτουργικού αποτελέσματος προαποσβέσεως έναντι του 2010. Βεβαίως, για την επίτευξη της σκοπούμενης οικονομικής εξυγίανσης απαιτείται να συνεχιστεί και να ενταθεί η συστηματική και μεθοδική αυτή προσπάθεια. Η ανάλυση που προηγήθηκε καταδεικνύει ότι η ελληνική αεροπορική βιομηχανία είναι μια εταιρεία με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης που συμβάλλει στη μεγάλη εθνική προσπάθεια, ενώ έχει τα επιχειρηματικά εχέγγυα για να συμβάλλει ακόμα περισσότερο. Επιπλέον γίνεται σαφές ότι η εταιρεία έχει τη δυνατότητα για επέκταση των δραστηριοτήτων της και ανάληψη επιπλέον έργου με σαφή ωφέλη για την εθνική οικονομία. Προϋπόθεση είναι να αντιμετωπίσει επιτυχώς συγκεκριμένα προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη ως αποτέλεσμα του εξαιρετικά δυσμενούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος λόγω της δημοσιονομικής κρίσης. Κυριότερα εξ αυτών είναι η δραματική συρρίκνωση του ανθρώπινου δυναμικού με δεδομένη την απαγόρευση προσλήψεων και παράλληλα η διαρροή εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού στο εξωτερικό. Η συνολική ανθρωποδύναμη της ΕΑΒ έχει υποστεί συρρίκνωση κατά 45%. Από 2.624 άτομα στα τέλη του 2008 σε 2.440 άτομα σήμερα. Το πρόβλημα της έλλειψης ταμιακής ρευστότητας ως απόρρια πολλαπλών παραγόντων, παραδείγματος χάρη της απέτησης του συνόλου σχεδόν των προμηθευτών για προεξόφληση αναφορικά με τις απαιτούμενες αγορές της εταιρείας. Η δημοσιονομική κρίση επιτείνει τα δύο ανωτέρω προβλήματα και επιπλέον προσθέτει άλλες παραμέτρους που λειτουργούν ανασταλτικά στις προσπάθειες της ΕΑΒ για περαιτέρω ανάπτυξη. Για παράδειγμα, η πλήρης αδυναμία χρηματοδότησης δεν επιτρέπει στην ΕΑΒ να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις, παραδείγματος χάρη σε επίπεδο υποδομών, που θα της έδινα τη δυνατότητα να διεκδικήσει και να αναλάβει σημαντικά προγράμματα για την υλοποίηση των οποίων διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία. Εν κατακλείδη, στην ΕΑΒ διαθέτουμε ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις, υψηλή τεχνογνωσία, ένα άρτιο τεχνικό προσωπικό με εξειδίκευση στο αεροναυπηγικό αντικείμενο, το πλεονέκτημα της γεωγραφικής μας θέσης, ικανό φόρτο εργασιών, μια σταθερά οικονομική πορεία και βεβαίως την αποφασιστικότητα για την περαιτέρω ανάπτυξη εταιρείας. Ωστόσο, ζητούμενο είναι η διαχείριση των προαναφερθέντων προκλήσεων με την υποστήριξη της πολιτείας για την εξασφάλιση της επάρκειας σε έμψυχους και άψυχους πόρους,
αλλά και τη δημιουργία ενός ρεαλιστικού πλαισίου ανάπτυξης, συμπράξεων και κοινοπρακτικών σχημάτων που θα επιτρέψει στην ΕΑΒ να λειτουργήσει με όρους ανταγωνιστικούς, ξεπερνώντας επιχειρηματικά εμπόδια και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που προκύπτουν αντικειμενικά στο πλαίσιο του δεδομένου δημοσιονομικού περιβάλλοντος και του αυστηρά δημόσιου χαρακτήρα της. Είμαστε πεπισμένοι ότι η δημοσιονομική κρίση μπορεί να γίνει ευκαιρία αν οι επιβεβλημένες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα συνδυαστούν με διαρθρωτικές προσαρμογές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε οργανισμού και μάλιστα σε έναν ευαίσθητο τομέα όπως αυτός της άμυνας. Η επιχειρηματική δυναμική της ΕΑΒ και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχει ως εταιρεία δημιουργούν την πεποίθηση ότι η σταθερή πορεία ανάπτυξης της ΕΑΒ μπορεί να συνεχιστεί με σαφές όφελος για την εθνική άμυνα αλλά και για την εθνική οικονομία. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Λινάκη, γιατί παρά τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκε, έβαλε μια νότα αισιοδοξία στη συζήτηση. Να καλέσω το βήμα τον κύριο Κωνσταντίνο Πιλάλη, πρόεδρο του Δικού Συμβουλίου και διευθύντα σύμβουλο της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, ΕΒΟ Πυρκάλ, ο οποίος υποθέτω θα μας πει αν η κατάσταση του ασθενούς είναι ακόμα αναστρέψιμη. Πρωτού ξεκινήσω την παρουσία μου, θα ήθελα να απαντήσω σε ένα ερώτημα το οποίο μπορεί μεν να μην έχει τεθεί, αλλά πιστεύω ότι είναι στο μυαλό όλων μας, εμάς που ασχολούμαστε με τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Και αυτό είναι τι γίνεται με τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Τι γίνεται με την εταιρεία, πού βρισκόμαστε. Είναι γεγονός ότι η εταιρεία εδώ και αρκετό καιρό βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Σε ένα πολύ δύσκολο σημείο που αυτό το επιβάλλει η έλλειψη χρηματοδότησης που είναι αναγκαία για τη ροή ρευστότητος που θα πρέπει να υπάρξει στην εταιρεία. Θεώρησα όμως επιβεβλημένη την ανάγκη να είμαι εδώ πέρα σήμερα έτσι ώστε αφενός να καταθέσω τις προτάσεις της εταιρείας, αλλά και αφετέρου, διότι αυτό το επιβάλλει η προσφορά και η εμπειρία της εταιρείας, διότι όπως γνωρίζουμε, είναι στο χώρο για πάνω από 100 χρόνια. Επίσης, είμαστε εδώ διότι μπορούμε και πρέπει να σας παρουσιάσουμε την δυνατότητα εξωστρέφειας που μπορεί να έχει η εταιρεία. Και τρίτον, διότι θεωρούμε κρίσιμη τη συμμετοχή μας στην ανάπτυξη και στην αναδιάρθρωση της χώρας που επιχειρείται σήμερα. Η αμυντική βιομηχανία είναι ένας κινητήριος τροχός, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας ενυπνός γίγαντας, θα λέγαμε. Είναι ένας ενυπνός γίγαντας, και πιστεύουμε ότι να μην δημιουργηθούν οι συνθήκες που όταν θα αφυπνιστεί αυτός ο γίγαντας θα μας ευνηδιάσει δυσάρεστα. Γι' αυτό θα πρέπει σε αυτό το συνέδριο να καταθέσουμε και εμείς τις προτάσεις μας και τη συμβολή μας. Αμυντικές βιομηχανίες υπάρχουν παντού, σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας. Η γνωστή εταιρεία πυρηδοποιείου και καλλικοποιείου και η ελληνική βιομηχανία όπλων, η ΕΒΟ. Αυτές λειτουργήσαν για ένα μεγάλο διάστημα κάτω από ιδιωτικά ή κρατικά κριτήρια καθεστώτα και ήταν ο βασικός προμηθευτής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.
Είχανε μοντέρνα εργοστάσια, προσωπικό με τεχνογνωσία, σύγχρονο εξοπλισμό και μαζί με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις απετέλεσαν την αποτρεπτική, την αποτροπή σε κάθε απειλή. Το τέλος του ψυχρού πολέμου έφερε μια σημαντική καμπή. Μειώθηκαν οι δαπάνες που θα πρέπει να καταβάλλονται για την αμυντική βιομηχανία και μάλιστα σε ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 1/3. Παράλληλα, φύγαμε από την ανάγκη ότι έπρεπε να έχουμε αποθέματα πυρομαχικών, μεγάλα αποθέματα, γιατί ήρθε το επόμενο βήμα που ζητούσε μοντέρνα, έξυπνα όπλα, συνεργασίες για μείωση του κόστους και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε μια μετατροπή της εταιρείας από την Πυρκάλ και την ΕΒΟ, έχουμε μια συγχώνευση το 2004 και δημιουργούνται τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Τα ελληνικά αμυντικά συστήματα εκμεταλλεύτηκαν το ισχυρό πελατολόγιο που είχαν οι δύο οι προηγούμενες αμυντικές βιομηχανίες, την τεχνογνωσία τους, τον εξοπλισμό τους και παράλληλα το σημαντικότερο, το πελατολόγιο το οποίο είχανε με τις χώρες του εξωτερικού. Την τελευταία δεκαετία έχουμε μια καινούργια μορφή. Έχουμε τοπικές σειράξεις και παράλληλα έχουμε το καινούργιο το φαινόμενο που λέγεται διεθνή τρομοκρατία. Σε αυτό απαντήσαν οι ένοπλες δυνάμεις με ευέλικτες και ταχαίως αναπτυσσόμενες δυνάμεις που μπορούν να λειτουργούν συνδυαστικά ή και αυτόνομα. Για την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων προσαρμόστηκε και η αμυντική βιομηχανία. Προσαρμοστήκανε και τα ΕΑΣ. Και προσαρμόσανε και την παραγωγή τους σε αυτήν την κατεύθυνση. Σήμερα έχουμε μια πρωτοφανή δημοσιοοικονομική κρίση και αυτό δημιουργεί ένα κρίσιμο σταυροδρόμι τόσο για την αμυντική βιομηχανία όσο και για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Αγωνιούμε και αγωνιά η αμυντική βιομηχανία να διασφαλίσει παραγωγικό έργο και παράλληλα να το παράσχει αυτό στο ήδη υπάρχοντα προϋπολογισμό. Πώς απαντάει ή μάλλον πώς πρέπει να απαντήσει η εταιρεία μας και πώς έχουμε υιοθετήσει εδώ και ένα χρόνο σε αυτή την καινούργια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Η μόνη λύση, η οποία και αναφέρθηκε από πολλούς που περάσαν από εδώ από το βήμα, είναι ότι μόνο με εξωστρέφεια. Η εξωστρέφεια είναι αυτή η οποία θα καλύψει τις ανάγκες των μειωμένων οικονομικών που παρατηρούνται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και είναι αυτή που θα δώσει κίνητρο και ανάπτυξη στην εταιρεία μας. Η εταιρεία, συνεργαζόμενη τις απαιτήσεις των καιρών, έχει θέσει στόχους σε τρεις βασικούς πυλώνες. Και αυτή είναι, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, ενεργή συμμετοχή σε νατοϊκές και ευρωπαϊκές συνεργασίες. Ενίσχυση παραγωγής προϊόντων και παραγωγή προϊόντων όχι μόνο στις μέχρι τώρα αγορές που ξέρουμε και με κυρίαρχη τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά παράλληλα σε νέες αναπτυσσόμενες χώρες όπως είναι Μέση Ανατολή, Ινδία, Βόρεια Αφρική, όπου απαιτήσεις εκεί πέρα είναι την παρούσα περίοδο πολύ περισσότερες. Και παράλληλα να είμαστε ο βασικός προμηθευτής των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
Είναι προφανές ότι αυτά τα τρία αποτελούν και τη βάση της αναπτυξιακής πολιτικής. Τα ελληνικά αμυντικά συστήματα και οι αμυντικές βιομηχανίες είναι οι τελευταίες βαριές βιομηχανίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι αυτές που έχουν και την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό και το πελατολόγιο και αυτά είναι τα τρία βασικά ισχυρά χαρτιά έτσι ώστε να βοηθήσουν τη χώρα στο να βγει μπροστά, να βοηθήσουν και να συνδράμουν στην ανάπτυξη της χώρας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουμε παρουσιάσει και δρομολογήσει με το στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας. Και αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση του ρόλου τόσο στην εθνική όσο και στη διεθνή αγορά, τις προβλεπόμενες και αναγκαίες επενδύσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν και αυτές οι επενδύσεις είναι αυτές που θα μειώσουν το κόστος, τη διείσδυση όπως προανέφερα στις αναπτυσσόμενες αγορές, την εξασφάλιση και διαμόρφωση κατάλληλων οικονομιών κλίμακος και πεδίου δράσης και τέλος τη συνεργασία μας με όλες τις αμυντικές, κρατικές και ιδιωτικές βιομηχανίες που υπάρχουν στο χώρο. Οι παραπάνω κατευθύνσεις που προαναφέρθηκαν δεν είναι μονόδρομοι, αλλά θα πρέπει να λειτουργήσουν συνδυαστικά και να αντιμετωπιστούν συλλογικά. Το μέλλον είναι δύσκολο. Θέλει συνεργασίες, θέλει αισιοδοξία, θέλει εξωστρέφεια, αλλά είναι αποδεδειγμένο ότι οι αμυντικές βιομηχανίες για να συνεχίσουν να υπάρχουν και κατορθώσανε μέχρι σήμερα να υπάρξουν διότι μπορέσανε και μεταμορφωθήκανε. Πρέπει να μεταμορφώνονται και να ακούνε τα ακούσματα των καιρών, να προσαρμόζονται και να τα βήματά τους να είναι τόσο γρήγορα έτσι ώστε να μπορούν αυτή η προσαρμογή να συντελείται πριν να έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα. Εμείς στα ΕΑΣ είμαστε πεπισμένοι ότι παρά το δύσκολο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, παρά τη χαρακτηριστική έλλειψη χρηματοδότησης την οποία έχουμε, διατηρούμε τα ισχυρά χαρτιά τα οποία ανέφερα προηγουμένως και είμαστε σε θέση να συμβάλλουμε θετικά στην ανάπτυξη της χώρας, να συμβάλλουμε σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την αναδιάρθρωση στην οποία καταβάλλεται από την κυβέρνηση. Στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης που καταβάλλεται από την κυβέρνηση. Αυτό θα το κάνουμε και το κάνουμε με σκληρή δουλειά, τόλμη και θέληση. Εδώ τελείωσε η παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Πιλάλη. Θέλω να καλέσω το βήμα τον κύριο Πάνο Ξενοκώστα, πρόεδρο και διευθύντα σύμβουλο της εταιρείας Onex. Και είδα στην περιγραφή της εταιρείας με ενδιαφέρον τρεις λέξεις: διεθνείς συνεργασίες, ασφάλεια και όχι μόνο άμυνα και νανοτεχνολογία. Παρακαλώ. Ισχυροποίηση ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη. Μετά από περίπου 30 έτη όπου η χώρα μας επένδυσε ή δαπάνησε τεράστια ποσά όσον αφορά το χώρο της άμυνας, ακόμα και σήμερα η συμβολή της αμυντικής βιομηχανίας στην οικονομική ανάπτυξη αποτελεί το ιερόδο σκοπότηρο, θα λέγαμε, τόσο για την οικονομία όσο και για τους παρικούντες την Ιερουσαλήμ. Η ελευθεροτυπία 18-10-2010 δίνει αργυρό μετάλλιο στην Ελλάδα, καθώς το 3,98% του ΑΕΠ της πήγε σε αμυντικές δαπάνες. Προηγούμενα χρόνια ήταν ακόμα υψηλότερα. Για μας, απολύτως λογικό. Καθώς η Ελλάδα
Δυστυχώς ή ευτυχώς, πληθυσμός στο ΑΕΠ της είναι αντιστρόφως ανάλογο της γεωπολιτικής θέσης, στρατηγικής της, καθώς αποτελεί και ενεργειακό μονοπάτι, αλλά και το φυσικό σύνορο μεταξύ της Δύσης και της Ανατολής. Τι έγινε όμως και ενώ για περίπου 30 έτη δαπανήθηκαν αρκετά ποσά, η κρίση ανέδειξε ένα μοντέλο στο οποίο τελικά η εγχώρια αμυντική βιομηχανία δεν πρωτοστατεί, δεν μπορεί να επιβιώσει λόγω της εξωστρέφειας και κατέρευσε ουσιαστικά μαζί με το μοντέλο υπερκαταναλωτισμού που είχαμε στήσει στη χώρα. Εμείς αυτό που βλέπουμε γενικά, εκτός βέβαια από κάποιες μερικές φωτεινές εξαιρέσεις στον χώρο των αμυντικών βιομηχανιών, βλέπουμε ένα υπερχρεωμένο ζημιογόνο μοντέλο. Βλέπουμε ένα μοντέλο που μέσω άμεσου ή αμέσου δανεισμού έχει συμβάλει στο χρέος της χώρας με περίπου 5 δις ευρώ. Και ο κλάδος, η αλήθεια είναι ότι λίγο ή πολύ, εκτός επαναλαμβάνω κάποιων μικρών εξαιρέσεων, τελεί υποπτώχευση ή παύση. Αυτό που έχουμε μάθει εμείς που είμαστε στις επιχειρήσεις είναι ότι το πρώτο αναγνωρίζει το πρόβλημα, το δεύτερο βρίσκει στα αίτια και το τρίτο προτείνει στη λύση. Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι η έλλειψη ευελιξίας που υπάρχει γενικά στον κλάδο και το οποίο οδηγεί σε απώλεια αξιοπιστίας αφού η έλλειψη ταχύτητας σε εκθέτει στον πελάτη. Υπάρχουν διοικητικές δομές οι οποίες τελικά δίνουν έμφαση στη γραφειοκρατία και στο αποτέλεσμα. Υπήρχε πάρα πολλά χρόνια στον κλάδο από πάρα πολλές εταιρείες και στον κρατικό και στον ιδιωτικό τομέα αυτό που ονομάζουμε το σύνδρομο του do-it-all. Όλοι σε όλα και όλοι ανταγωνίζονται όλους σε μια πολύ μικρή αγορά. Αποτέλεσμα αυτού δεν υπήρχε εξειδίκευση. Αν δεν υπάρχει εξειδίκευση και στόχευση, αν δεν υπάρχει έμφαση στην ενίσχυση στρατηγικών συνεργασιών, τότε δεν μπορείς να έχεις εξωστρεφή προοπτική. Επίσης, τώρα και λόγω κρίσης φυσικά, υπάρχει γενικά αδυναμία εξυγχρονισμού υποδομών σε στοχευμένη βάση. Και επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η αδυναμία χρηματοδότησης μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε έλλειψη περιβαλλοντολογικής εναρμόνισης. Κάποιες αρχές βασικές, να τις πούμε, να τις ξαναπούμε, να τις ξαναλέμε τα τελευταία 3 χρόνια, προκειμένου να μπορέσουμε να αλλάξουμε. Με τέτοια συστατικά, όσες φορές και να φτιάξεις το γλυκό, δεν θα βγει διαφορετικό. Βασική προϋπόθεση για να αλλάξουμε είναι να πραγματοποιήσουμε αλλαγή. Και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση χωρίς να αλλάξουμε τίποτα, ακόμα και οι ελάχιστοι πυλώνες αμυντικής βιομηχανίας θα συνεχίσουν να παράγουμε τον ίδιο ρυθμό χρέη και όλοι μαζί θα καταρρεύσουμε. Βέβαια, εδώ δεν πρέπει να ξεχάσουμε τον μεγαλύτερο ιστορικό, τον Θουκυδίδη, ο οποίος είπε ότι η πόλη, με άλλα λόγια σήμερα οι βιομηχανίες, και η δύναμή της είναι οι άντρες της. Δηλαδή, στις βιομηχανίες, για να τις σώσεις αυτή τη στιγμή, υπάρχουν υποδομές, υπάρχουν εργοστάσια, χρειάζεσαι άντρες. Το μοντέλο που βλέπουμε εμείς, που θα μπορούσε να κάνει μια ρηξικέλευτη αλλαγή στην υφιστάμενη κατάσταση που κινείται προς την καταστροφή, είναι να μπορέσουν να αξιοποιηθούν οι υποδομές που υπάρχουν στη χώρα μέσα από ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία χρειάζεται αυτές τις υποδομές για να μπορέσει να τις αξιοποιήσει, να αξιοποιήσει επίσης και την υφιστάμενη τεχνογνωσία που έχει επεκτηθεί για όλα τα προηγούμενα χρόνια, να γίνει συρρήκνωση και επικέντρωση σκοπών και το μοντέλο να ισορροπεί ανάμεσα στην υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ειδικά η αμυντική βιομηχανία είναι πρώτος ο στόχος, αλλά και στην εξωστρέφεια. Χρειάζεται οργανική ανάπτυξη και επιθετική διοίκηση. Χρειάζονται αποφάσεις τώρα. Επιτέλους, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται να διοικείς χωρίς να αποφασίζεις, δεν γίνεται να αλλάξεις κάτι χωρίς να παίρνεις αποφάσεις. Όλοι περιμένουν κάποιους άλλους να πάρουν τις αποφάσεις για αυτούς και φυσικά αυτή η απόφαση ποτέ δεν έρχεται. Επίσης, πρέπει να γίνει μια αλλαγή του όρου αμυντικές δαπάνες, αμυντικές επενδύσεις. Δηλαδή, να προσανατολιστούμε σε επενδύσεις οι οποίες πέραν της εξυπηρέτησης αμυντικής στρατηγικής εξυπηρετούν και την εγχώρια βιομηχανία για να μπορέσει να ισχυροποιηθεί. Ο τρόπος ανάπτυξης, γενικά του αεροπορικού τομέα, είναι επέκταση στις διεθνείς αγορές, είναι η αξιοποίηση των υποδομών και τεχνογνωσίας, όπως είπαμε, η αξιοποίηση υφιστάμενων στρατηγικών συνεργασιών και περαιτέρω επέκτασή της και η συγκέντρωση σκοπούς σε αυτό που κάνουμε καλύτερα. Έμφαση σε δύο αντικείμενα βλέπουμε εμείς στον αεροπορικό τομέα στην Ελλάδα. Και θα εξηγήσουμε παρακάτω ποιοι είναι αυτοί οι δύο τομείς. Βλέπουμε δηλαδή ότι γενικά στον αεροπορικό τομέα στην Ελλάδα, είτε αυτό αφορά αμυντικό κομμάτι, είτε κάποια στοχευμένα που μπορούν να αφορούν το commercial ή το business, τα business jet, το business aviation όπως ονομάζουμε, με απεσιόδοξα σενάρια θα μπορούσαν να οδηγήσουν οι τέσσερις αυτοί κλάδοι σε έσοδα το 2018 και στοχευμένες επενδύσεις φυσικά, που τα βλέπουμε στην οθόνη μας.
Επιπλέον, στον τομέα των προηγμένων υλικών βασισμένα στην νανοτεχνολογία, θα μπορούσαμε να δούμε τόσο ενδιάμεσα βιομηχανικά προϊόντα για επικαλύψεις σύνθετων πλαστικών, είτε αυτό αφορούν πυραυλικά συστήματα είτε πτυτικά μέσα, και εν τέλει τελικά προϊόντα τα οποία μπορεί η εγχώρια βιομηχανία τόσο να παράξει όσο και να κατασκευάσει και να συναρμολογήσει. Ένα γενικό πλάνο αεροπορικού τομέα με στοχευμένες επενδύσεις στην Ελλάδα βλέπουμε ότι θα μπορούσε να φέρει τα επόμενα χρόνια χωρίς να δημιουργεί επιπλέον χρέη για την ελληνική οικονομία, έσοδα που θα ξεπερνούσαν το 1,2-1,3 δις δολάρια, με κέρδη και με περίπου επιστροφή στην ελληνική κοινωνία γύρω στο μισό δις όσον αφορά μισθούς, ασφαλιστικές φορές και φόρους. Εμείς, σαν ONEX πλέον, και όχι γενικά ο αμυντικός κλάδος όπως τον παρατηρούμε στην Ελλάδα, προκειμένου να επιτύχουμε την ανάπτυξη ενός πλάνου, έχουμε ήδη προχωρήσει σε μια στρατηγική συμμαχία με κορυφαία ευρωπαϊκή αεροπορική βιομηχανία. Πρόκειται για την ελβετική κρατική εταιρεία Tirug Aviation, την εταιρεία με τη μεγαλύτερη παραγωγή κατά κεφαλή να εργαζόμενο 220.000 ευρώ, από την οποία αντλούμε πολύ μεγάλη τεχνογνωσία όσον αφορά να αναπτύξουμε τις καλύτερες δυνατές πρακτικές, ώστε να μπορούμε να έχουμε και στα έργα που πραγματοποιούμε τώρα, αλλά και σε μελλοντικά, τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Επίσης, έχουμε ήδη πραγματοποιήσει στρατηγική συνεργασία με προοπτική Option Dubai, με ιδιωτική εταιρεία εδώ στην Ελλάδα, με σκοπό να εξυπηρετήσουμε το φόρτο εργασίας που φέρουμε στο κατασκευαστικό κομμάτι αεροπορικό. Και έχουμε ένα επιχειρησιακό πλάνο για περιφερειακή ανάπτυξη τόσο επισκευαστικού κέντρου όσο και άλλων τεχνολογιών σχετικά με το αεροπορικό στην περιοχή, πάντα με το ισόρροπο μεταξύ της ικανοποίησης των εγχώριων απαιτήσεων και την επέκταση στις γειτονικές αγορές. Ήδη έχουμε παρουσία και πλέον και εταιρικά στη Νέα Υόρκη, θα μας βρείτε στην Τρίτη Οδό. Γίνεται αυτή την περίοδο μια μεταφορά του management ό,τι αφορά το business development και το investor relations ό,τι αφορά το εκτός Ελλάδας κομμάτι στη Νέα Υόρκη, ενώ όπως έχουμε δεσμευτεί, η παραγωγή υπηρεσίας, έρευνα και ανάπτυξη παραμένει στην Ελλάδα. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε εμείς, λατρεύουμε αυτό που κάνουμε, θα τα καταφέρουμε, είναι βέβαιο θα τα καταφέρουμε, και επειδή μία εικόνα χίλιες λέξεις, αναφορικά με το κομμάτι το αγαπημένο μας στην τεχνολογία, σας παρουσιάσουμε ένα βίντεο, ένα λιγόλεπτο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο πρωταγωνιστούν εργαζόμενοι, στελέχη, επιστήμονες, προσωπικό που συνδέεται τόσο από τη διοίκηση όσο και από το κομμάτι της ανατεχνολογίας. Αυτοί είναι οι άνδρες σύμφωνα με τον Δικηδίδη, αυτοί είναι που δίνουν καθημερινά τη μάχη, αυτή είναι η ψυχή των εταιριών μας και αυτοί πραγματοποιούν την αλλαγή. Θα ήθελα να ξεκινήσω το βίντεο όλοι μαζί να χειροκροτήσουμε, γιατί κάποιοι από αυτούς είναι εδώ, όλους τους εργαζόμενους στην ιδιωτική βιομηχανία, γιατί αυτή είναι η ψυχή μας. From its foundation, ONEX successfully realizes complex and challenging projects in Greece as well as abroad, focusing on customers' requirements in light of differentiation and business excellence. Our fields of activity include integrated solutions, technology and business services, engineering and product design for security, aviation, ICT, business services and material science solutions based on nanotechnology. ONEX Global Nanotechnologies SA is a based on nanotechnology material science solutions company, member of the ONEX Company Group, established in October 2009 in Athens. Glonatech's mission is to become the leading supplier of nanomaterials and nanostructured products worldwide through its applications in dominant industry sectors such as construction, transportation, coatings, electronics, sports equipment. ONEX investments in nanotechnology and material science solutions is nothing less than our footprint to tomorrow's global leadership based on human development through eco-friendly technologies. Glonatech follows a vertically integrated approach related to nanotechnology, starting from raw nanomaterials up to final nanostructured products. The company focuses on three fields of activity. Glonatech has achieved industrial production of pristine multi-wall CNTs with higher than 98% purity. Glonatech's unique product quality has been accredited by two independent research institutes, NCSR Demokritos and University of Bordeaux. This quality achievement places Glonatech in the lead of industrial nanomaterial producers, having the capacity of currently producing 3 tons per year. Our production has been designed with proprietary methodology, allowing us to rapidly multiply our industrial production capacity according to market requirements.
GlonaTech constantly refines its technologies for targeted production of customized nanomaterials and participates in research projects related to applications of nanoparticles and development of new nanomaterials. These research activities are funded either by Greece or by the European Union and refer to real-life and advanced applications such as marine transport, aviation, nanoelectronics and toxicity studies. Companies' R&D departments can benefit from the experienced scientists and infrastructure of GlonaTech in order to develop the final products they have envisioned. GlonaTech produces high-quality nanomaterials using its proprietary production methodologies. It offers the following standardized nanotechnology products. Pre-thin multi-wall CNTs, functionalized multi-wall CNTs, bulky papers, polymer and resin master batches, nano-oxides. Moreover, GlonaTech offers advanced production capabilities to customers who wish to develop their own customized nanomaterials. GlonaTech also offers product licensing to customers who wish to incorporate the production of nanomaterials, either partially or as a whole, into their facilities. The company's scientific and technical team possesses several years of experience in the production, functionalization, and handling of nanoparticles, such as ceramic oxides, graphene, carbon nanotubes. The R&D team of pre-stained multi-wall CNTs, functionalized multi-wall CNTs, bulky papers, polymer and resin master batches, nano-oxides. Moreover, GlonaTech offers advanced production capabilities to customers who wish to develop their own customized nanomaterials. GlonaTech also offers product licensing to customers who wish to incorporate the production of nanomaterials, either partially or as a whole, into their facilities. The company's scientific and technical team possesses several years of experience in the production, functionalization, and handling of nanoparticles, such as ceramic oxides, graphene, and carbon nanotubes. The R&D team of GlonaTech delivers pioneering products and services, and they are successfully transferring their expertise into pushing the boundaries in new fields through new applications. Ευχαριστώ τον κύριο Ξενοκώστα για το θετικό μήνυμα. Είναι γεγονός ότι στο ζωφερό κλίμα των ημερών χρειαζόμαστε μικρές ή μεγάλες ιστορίες επιτυχίας. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Παναγιώτης Τσατσούλης, σύμβουλος εταιρικής ανάπτυξης εταιρείας Theon Sensors, που ειδικεύεται σε ηλεκτρικά οπτικά συστήματα και μικροαισθητήρες. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πριν ξεκινήσω, να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πολύτιμη πρόσκληση και να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Η μικρή παρουσίαση που θα κάνω αφορά τις εξαγωγές από ελληνικές επιχειρήσεις στον χώρο της άμυνας. Ελπίζω η παρουσίαση αυτή, μαζί και με παρουσιάσεις προηγούμενες, να είναι μια μικρή αχτίδα ελπίδας στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα και σαν κοινωνία. Πράγματι, οι εξαγωγές, ανεξάρτητα από χώρα, ανεξάρτητα από κλάδο, αποτελούν μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση. Οι εξαγωγές αναφορικά με την άμυνα είναι μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση για λόγους που θα εξηγήσω στη συνέχεια. Η προκλήση των εξαγωγών, και όταν λέμε προκλήση, δυσκολίες που έχουν οι επιχειρήσεις στο να εξασκήσουν την εξωστρέφειά τους, να βγουν έξω, να πουλήσουν έξω, είναι η διαφορετική γλώσσα, η διαφορετική κουλτούρα, οι άλλες νοοτροπίες, οι δυσκολίες ενδεχόμενα στη διαδικασία εισαγών-εξαγωγών, το περιβάλλον το άγνωστο, ο ανταγωνισμός που είναι εγχώριος ή και διεθνής, όλα αυτά αποτελούν δυσκολίες, προκλήσεις που πρέπει να υπερποιηθούν για να μπορέσουν οι εταιρείες να εξάγουν. Ειδικά με το χώρο της άμυνας υπάρχουν επιπλέον δυσκολίες, επιπλέον προκλήσεις. Ποιες είναι αυτές? Δυστυχώς η χώρα μας, κάποιες από αυτές εξαρτώνται από τη χώρα, κάποιες εξαρτώνται και από τη φύση
της αμυντικής βιομηχανίας. Η χώρα μας είναι μια χώρα η οποία δυστυχώς δεν φημίζεται σαν παραγωγός και εξαγωγέας υψηλής τεχνολογίας. Η χώρα μας φημίζεται για αγροτικά προϊόντα, για τρόφιμα, για τουρισμό, για άλλα πράγματα. Δυστυχώς δεν φημίζεται για υψηλή τεχνολογία. Άρα αυτό κάνει τους δυνητικούς πελάτες στο εξωτερικό να βλέπουν τις ελληνικές επιχειρήσεις με κάποιο σκεπτικισμό. Σκεπτικισμό που πολλές φορές και εμείς τον καταλαβαίνουμε, πώς θα πάρω ψηλή τεχνολογία από την Ελλάδα. Το δεύτερο, η δεύτερη ιδιαιτερότητα που είναι του χώρου της άμυνας είναι ότι ο χώρος της άμυνας είναι κατεξοχήν ο χώρος που ενδυμεί η υψηλή τεχνολογία, δηλαδή η άμυνα ζητάει πάντα την ψηλότερη δυνατή διαθέσιμη τεχνολογία. Η ΔΕ είναι γνωστό ότι πάρα πολλές τεχνολογίες πρώτα γίνονται κοινός τόπος στην άμυνα και μετά μπαίνουν στην καθημερινή μας ζωή. Άρα, εδώ φαίνεται είναι ένα σχήμα οξύμορο, να το πούμε, να υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες να θέλουν να εξάγουν και να πουλήσουν τόσο ψηλή τεχνολογία. Ευτυχώς υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, δυστυχώς όχι όσα θα θέλαμε, αλλά υπάρχουν παραδείγματα ελληνικών εταιριών που τα καταφέρουν στις εξαγωγές. Τώρα, εδώ θα πούμε λίγο για τα στατιστικά της επιτυχίας, όπως, εν πάση περιπτώσει, τα έχουμε σκεφτεί, τα έχουμε δει. Πρέπει σίγουρα να ξεκινήσουμε με μια πολύ καλή βάση, η οποία καλή βάση είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν. Αυτό είναι η βάση για να σκεφτεί κάποιος ότι μπορεί να κάνει εξαγωγές. Από εκεί και μετά θα πρέπει το προϊόν αυτό συνέχεια να εξελίσσεται, να παρακολουθεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των χρηστών, οι οποίες αλλάζουν συνέχεια, και παράλληλα να παρακολουθεί και τις εξελίξεις της τεχνολογίας, οι οποίες και αυτές αλλάζουν και πολλές φορές είτε οι εξελίξεις τεχνολογίας διαμορφώνουν τις απαιτήσεις των χρηστών, είτε οι απαιτήσεις των χρηστών διαμορφώνουν τις εξελίξεις τεχνολογίας. Από εκεί και μετά, σίγουρα η εταιρεία θα πρέπει να εστιάσει στους τομείς που έχει ψηλή προστιθέμενη αξία και τα άλλα συστατικά, αν θέλετε, της επιτυχίας είναι περισσότερο ψυχολογικά. Ψυχολογικά που σχετίζονται με τα πραγματικά βέβαια δεδομένα, αλλά ψυχολογικά ότι χρειάζεται μια πολύ βαθιά πίστη στις ίδιες δυνάμεις και ικανότητες, ότι μπορούμε, και από εκεί και μετά ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει θέληση για να γίνουν τα όνειρα πραγματικότητα. Εκτός, υπάρχουν όμως και πράγματα που θα πρέπει να αποφευχθούν. Θα πρέπει να αποφευχθεί η εστίαση, η ομφαλοσκόπηση, η πολύ μεγάλη σημασία στην εγχώρια αγορά. Θα πρέπει να αποφευχθεί επίσης ο κατακαιρματισμός των δυνάμεων της επιχείρησης σε διάφορα μη δραστηριότητες που δεν είναι του core business, θα τις έλεγα. Γιατί τι συμβαίνει. Συμβαίνει και ίσως όλοι να έχουμε τέτοια παραδείγματα. Υπάρχουν πάρα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ένα πάρα πολύ καλό προϊόν. Το προϊόν αυτό η ελληνική αγορά το βλέπει με μεγάλη χαρά, το αγκαλιάζει, το αγοράζει. Αλλά δυστυχώς η ελληνική αγορά δεν είναι μεγάλη, ούτως ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες της επιχείρησης για επέκταση και για ανάπτυξη. Άρα η επιχείρηση τι κάνει, αντί να επικεντρωθεί σε αυτό που ξέρει, αρχίζει και κάνει diversify των δραστηριοτήτων σε άλλα προϊόντα και άλλες τεχνολογίες που ενδεχομένως δεν έχει την ίδια τεχνογνωσία και την ίδια εμπειρία. Αυτό, από εκεί και μετά, αυτό καταλήγει τις περισσότερες φορές σε μείωση της κερδοφορίας και στο να χάσει το καλό όνομα που έχει στον πελάτη, γιατί δεν μπορεί να υποστηρίξει το προϊόν τόσο καλά, δεν το ξέρει τόσο καλά, δεν μπορεί να καλύψει ανάγκες του πελάτη τόσο καλά, γιατί δεν είναι το προϊόν αυτό που πραγματικά έχει την προστιθέμενη αξία. Μια παρότρινση είναι: έχω ένα προϊόν που είναι πάρα πολύ καλό και δεν μου φτάνει η ελληνική αγορά. Ναι, μα υπάρχει η διεθνής αγορά. Υπάρχουν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι που μπορεί να ενδιαφέρονται για το προϊόν, ενώ 10 εκατομμύρια είναι πάρα πολύ λίγοι. Ευτυχώς, σήμερα υπάρχουν ελληνικές εταιρείες, όπως είπα και πριν, όχι πάρα πολλές, αλλά αρκετές, θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες, οι οποίες εξάγουν αμυντικά προϊόντα σε όλο τον κόσμο, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, δημιουργούν θέσεις εργασίας προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης,
ιδίως γιατί τα προϊόντα τα αμυντικά έχουν πολύ ψηλή τεχνολογία, κρατάνε μυαλά εδώ στην Ελλάδα, φέρουν συνάλλαγμα στη χώρα, πληρώνουν φόρους στη χώρα και αποτελούν και, θα τις έλεγα, μικρές νησίδες, οι οποίες θα, εφόσον γίνουν περισσότερες και εφόσον αλλάξουν βέβαια και άλλα πράγματα, θα μπορέσουν να φέρουν ανάπτυξη και μια διαφορετική πραγματικότητα στη χώρα. Όλα αυτά που είπα μέχρι τώρα είναι κυρίως από βιώματα της εταιρείας που προέρχομαι, της Θέων Αισθητήρες, η οποία αντιμετώπισε όλες αυτές τις προκλήσεις με επιτυχία και ξεκινώντας το 1997 σαν μια εταιρεία που σχεδίασε ηλεκτροοπτικά, ελληνικής σχεδίασης κατασκευής, και ξεκινώντας από την ελληνική αγορά, πολύ γρήγορα, γύρω στις αρχές του 2000, 2002-2003, άρχισε να έχει εξαγωγές σε όλο τον κόσμο και έχουμε φτάσει σήμερα να εξάγουμε σε περισσότερες από 20 χώρες σε όλο τον κόσμο, από την Κορέα μέχρι τη Χιλή. Η έδρα μας είναι στην Αθήνα, η εταιρεία είναι αμυγός ελληνική και υπάρχουν γραφεία στο Αμπουντάμπι και στη Σιγκαπούρη. Ενδεικτικά, ένας πίνακας από τις χώρες που εξάγει η εταιρεία. Έχουμε, όπως είπα, εξαγωγές σε περισσότερες από 20 χώρες και αυτή τη στιγμή βρίσκονται περισσότερα από 50.000 συστήματα σε χρήση παγκόσμια. Για όσους τυχόν δεν ξέρετε ή μπορεί να μην ξέρετε τα προϊόντα μας, τα προϊόντα της εταιρείας είναι ουσιαστικά δύο κατηγορίες, ο προσωπικός φορητός εξοπλισμός και συστήματα επί οχημάτων και αρμάτων. Στον προσωπικό φορητό εξοπλισμό έχουμε διόπτερες σκόπευσης νύχτας, οι οποίες είναι η επάνω σειρά, οι οποίες τοποθετούνται πάνω σε τυφέ και εφόδους, σε οπλοπολιβόλα, σε πολυβόλα, σε υποπολιβόλα, σε αντιερματικά. Η άλλη κατηγορία των προϊόντων φορητού οπλισμού είναι τα μονόκιαλα και τα κιάλια νυχτερινών επιχειρήσεων, τα οποία είναι εδώ στη δεύτερη σειρά, τα οποία τοποθετούνται επί κεφαλής, επί κράνους και επί όπλου. Και η άλλη κατηγορία είναι τα προϊόντα ημέρας νύχτας, ουσιαστικά είναι προσαρτήματα νύχτας που μετατρέπουν διόπτερες ημέρας σε διόπτερες νύχτας. Βρίσκουν και μεγάλες εφαρμογές σε ελεύθερους σκοπευτές. Τα συστήματα επί οχήματος, ως επί το πλείστον, είναι περισκόπια νυχτερινής οδήγησης για άρματα και θωρακισμένα οχήματα, καθώς επίσης και ψηφιακές κάμερες ημέρας και νύχτας για διάφορες χρήσεις σε οχήματα και σε άρματα. Θα τελειώσω δείχνοντας το best-selling προϊόν που έχουμε σήμερα, που είναι το πολυχρηστικό μονόκιαλο ημέρας νύχτας, το οποίο είναι πρόσφατη σχεδίασης του 2010-2011 και σε αυτά τα δύο χρόνια ζωής έχουμε καταφέρει και έχουμε πουλήσει περισσότερα από, που είναι γύρω στα 20.000 συστήματα σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να είναι και ακόμη περισσότερα. Για οτιδήποτε άλλο είμαι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστώ τον κύριο Τσατσούλη. Ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Σπύρος Μούλιας, μια πολύ γνώριμη φυσιογνωμία σε όσους ασχολούνται με θέματα αμυντικής βιομηχανίας. Για πολλά χρόνια πρόεδρος του ΣΕΚΠΗ και από φέτος επίτιμος πρόεδρος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γενική Διευθυντά της ΓΡΑΕ, κύριε Γεωργόπουλε, κύριε Συντονιστά, κύριε Ντόκο. Κυρίες και κύριοι, ως επίτιμος πλέον πρόεδρος, όπως είπε και ο κύριος Ντόκος, του ΣΕΚΠΗ και εκ μέρους των ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, μελών του Συνδέσμου, εκφράζω τις ευχαριστίες μου προς την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ExpoSec Defense Board, που μου έκανε την τιμή να με καλέσει στο συνέδριο αυτό και να αναφερθώ συνοπτικά στις δυνατότητες και τη συμβολή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας μας και μάλιστα σε αυτή την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που βιώνουμε όλοι μας.
Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, ΣΕΚΠΗ, είναι σύνδεσμος μη κερδοσκοπικός και είναι ο μεγαλύτερος, σημαντικότερος και είναι και αρχαιότερος σύνδεσμος που λειτουργεί επί 31 έτη από το 1982 και έχει ως μέλη του περισσότερες από 100 επιχειρήσεις της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, κρατικής και ιδιωτικής. Σκοπός του είναι η υποστήριξη και η προαγωγή των συμφερόντων των μελών του, η συνεργασία με ομοειδείς συνδέσμους και βιομηχανίες άλλων χωρών και η ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, ώστε να καλύπτει εγχώριες και διεθνείς ανάγκες και κυρίως να μειώσει το τεράστιο σε βάρος της Ελλάδος εμπορικό ισοζύγιο στα αμυντικά υλικά. Με την βοήθεια των μελών του, ο Σύνδεσμος έχει αναβαθμιστεί με αποτέλεσμα να έχει αναγνωριστεί από τους εμπλεκόμενους στον τομέα των εξοπλισμών φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τους οποίους ο θεσμός πλέον είναι επίσημος συνομιλητής και οι απόψεις του είναι σεβαστές. Σήμερα, σε μια αναμφισβήτητα δύσκολη εποχή, όπου η χώρα μας βιώνει μια οικονομική κρίση ιστορικών διαστάσεων, η ασφάλεια και η ετοιμότητα των ενόπλων μας δυνάμεων είναι εθνική προτεραιότητα. Εξάλλου, λόγω των ειδικών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή και παρά τις εξαγγελίες όλων των κυβερνήσεων περί μειώσεως των αμυντικών δαπανών, η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να διαθέτει ένα σεβαστό ποσό για τις αμυντικές της δαπάνες, ώστε να εξασφαλίζεται απολύτως η αμυντική της θωράκιση. Πιστεύω ότι τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά θα πρέπει να έχουμε ισχυρές ενόπλες δυνάμεις και ταυτόχρονα να έχουμε και ισχυρή εγχώρια αμυντική βιομηχανία, η οποία να μπορεί στις κρίσιμες αυτές περιόδους να παράγει εξαρτήματα, συγκροτήματα και αμυντικά προϊόντα διτής χρήσεως που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία για την συντήρηση των υπαρχόντων αμυντικών συστημάτων που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας. Τα τελευταία χρόνια ήταν και συνεχίζουν να είναι τα χειρότερα που περνάει η εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Αυτό πέρα από την μεγάλη οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, όπως ανέφερα παραπάνω, έχει και ως αιτία, κατά την γνώμη μου, την αδιοφορία κυρίως της πολιτικής ηγεσίας. Για παράδειγμα, πρόσφατα στην κυβέρνηση Παπαδήμου, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ είχαμε συνοστισμό υπουργών, 4 παρακαλώ τον αριθμό, και ειδικών συμβούλων, συνοστισμό εννοώ, δεν είχαμε ανάλογο πραγματικό έργο το οποίο να βοήθησε αποτελεσματικά τόσο τις ένοπλες δυνάμεις όσο και την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Επιπρόσθετα, έχουμε και το φαινόμενο οι εκάστοτε υπουργοί να φέρνουν μαζί τους και να τοποθετούν γραμματείς και ειδικούς συμβούλους σε νευραλγικές θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στελέχη προερχόμενα συνήθως από τους κομματικούς μηχανισμούς, τα οποία τις περισσότερες φορές δεν έχουν σχέση με την εργασία που καλούνται να προσφέρουν, με αποτέλεσμα το έργο τους να είναι αρνητικό. Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα, αν ταυτόν, να αξιοποιείται το υπάρχον στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, το οποίο υπηρετεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το οποίο έχει αρίστη επαγγελματική κατάρτιση και γνώση των αντικειμένων που αφορούν το Υπουργείο, δεδομένου ότι η πολιτεία έχει διαθέσει σημαντικές δαπάνες για την εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας. Άλλωστε, σήμερα και το φρόνημα των Ελλήνων αξιωματικών, παρά τη σοβαρή περικοπή των μισθών τους, είναι σε υψηλό επίπεδο και είναι σε θέση να ανταποκριθούν πλήρως στα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν. Είμαι σε θέση να γνωρίζω αυτό, διότι πέραν από το γεγονός ότι και εγώ προέρχομαι από τις ένοπλες δυνάμεις, υπηρετώ την εγχώρια αμυντική βιομηχανία επί 15 συνεχή χρόνια μέχρι σήμερα. Θεωρώ ότι είναι ζωτικής σημασίας η διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Η υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων θα πρέπει να γίνεται κατόπιν συνεργασιών μεγάλων και μικρών εταιριών, υπό μορφή κυρίως υποκατασκευαστικού έργου και συμπαραγωγών. Όσον αφορά την συμβολή της αμυντικής βιομηχανίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αμυντικού τομέα στις νέες συνθήκες της οικονομίας, θα ήθελα να τονίσω ότι αν οι συνεργασίες είναι απόλυτα αναγκαίες για τις μεγάλες εταιρείες, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας των χωρών. Κατά συνέπεια,
κατά την αναζήτηση συνεργασιών για συμπαραγωγές, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρώς υπόψη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο ΣΕΚΠΗ, όπως ανέφερα παραπάνω, με περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, μέλη κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις που καλύπτουν όλους τους τομείς και τις τεχνολογίες παραγωγής, μπορεί να παρέχει χωρίς κόστος στους ξένους προμηθευτές πληροφορίες σχετικά με πιθανούς τομείς συνεργασίας με την εγχώρια βιομηχανία και για ένα συγκεκριμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Ικανές ελληνικές βιομηχανίες να αναλάβουν συγκεκριμένο έργο. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα μέλη του. Διευκρινήσεις για την νομοθεσία περί προμηθειών. Ο ΣΕΚΠΗ πιστεύει ότι τόσο οι κρατικές όσο και οι ιδιωτικές ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες έχουν εξυγχρονιστεί πλήρως. Είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9000 και διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή, εμπειρία, γνώσεις για την κατασκευή αμυντικών προϊόντων αρίστης ποιότητας σύγχρονης τεχνολογίας. Εξάλλου, οι ελληνικές βιομηχανίες παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις και προσαρμόζονται ανάλογα, δημιουργώντας συνεργασίες κυρίως με βιομηχανίες ξένων χωρών που παράγουν αμυντικά υλικά υψηλών προδιαγραφών προηγμένης τεχνολογίας. Κατά συνέπεια, πιστεύουμε ότι ο κυριότερος και βασικότερος στόχος του συνδέσμου παραμένει η κατασκευή αμυντικών υλικών από Έλληνες κατασκευαστές. Η ελληνική αμυντική βιομηχανία, παρά τις δυσκολίες, έχει κάνει σημαντικά βήματα και, όπως ανέφερα παραπάνω, απέκτησε υποδομή σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, ενώ έχει την δυνατότητα σήμερα να κατασκευάζει αμυντικά υλικά με μεγάλη ακρίβεια και αξιοπιστία, τα οποία συνοπτικά και κατά κατηγορίες είναι πυρομαχικά και εκρηκτικά, όπλα και οπλικά συστήματα, στρατιωτικά και τεθωρακισμένα οχήματα, πλοία του πολεμικού ναυτικού, συσσωρευτές υποβρυχίων και τροπυλών, αεροπορικό υλικό, ηλεκτρονικά και ηλεκτρολογικά υλικά, υλικά επικοινωνίας, οπτικά και ηλεκτροοπτικά. Η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων μας δυνάμεων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση. Αυτό είναι εφικτό. Οι δυνατότητες υπάρχουν, αρκεί να το πιστέψουμε όλοι μας και να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή κυρίως η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Παράλληλα, να εξαλειφθεί η δυσπιστία και η προκατάληψη που υπήρχε παλαιότερα για τα ελληνικά προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα οι βιομηχανίες να συνεχίσουν τη βελτίωση και τον εξυγχρονισμό τους. Η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση της ελληνικοποίησης των αμυντικών υλικών θα έχει μεταξύ των άλλων τα εξής βασικά αποτελέσματα. Πρώτον, την μετατροπή μέρους των αμυντικών δαπανών σε κοινωνική παροχή με τον περιορισμό της ανεργίας, που είναι η μάστιγα της εποχής μας, πράγμα που σήμερα αποτελεί επιτακτική ανάγκη, όπως όλοι μας γνωρίζουμε. Δεύτερον, αυτάρκεια και επάρκεια σε κάποιο βαθμό σε αμυντικά προϊόντα, στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν θα είναι δυνατή η προμήθεια αυτών από οίκους του εξωτερικού. Τρίτον, τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην ελληνική βιομηχανία. Τέταρτον, τη συμμετοχή της χώρας μας στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Πέμπτον, την κατασκευή και εξαγωγή αμυντικών υλικών σε άλλες χώρες. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να σημειώσω ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, όπως έχω πει και άλλες φορές, ως περιφερειακή δύναμη στην περιοχή Βαλκανίων και να παράγει αρκετά αμυντικά προϊόντα που να εξάγονται σε άλλες χώρες. Αυτό μπορεί να γίνει. Έχουμε την εμπειρία, τις δυνατότητες και τις κατάλληλες γνώσεις. Έργο και υποχρέωσή μας είναι να πιέζουμε κάθε φορά την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έτσι ώστε από τα εξοπλιστικά προγράμματα να υπάρχει η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μερίδα συμμετοχής για την κατασκευή αμυντικών προϊόντων στην Ελλάδα. Αναμφισβήτητα δεχόμαστε ότι πράγματι η οικονομική κρίση επιβάλλει αυστηρές περικοπές. Όμως διαπιστώνουμε ότι οι πολιτικές ηγεσίες, και δεν μιλάμε και μιλάμε για την τελευταία δεκαετία, παρακαλώ, έτσι, δεν διαμόρφωσαν τουλάχιστον ένα θετικό βήμα για το μέλλον της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας τα τελευταία 10 χρόνια, το τονίζω. Έχουμε στο παρελθόν υποβάλει στο ΕΠΕΘΑ αρκετές προτάσεις για την στήριξη και ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, όμως οι σχετικές μας προτάσεις δεν έγιναν δυστυχώς αποδεκτές. Εμείς έχουμε τις γνώσεις και την εμπειρία. Προτείνουμε λύσεις εφικτές και βιώσιμες,
ακόμη και στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, πιστεύουμε ότι αν βρούμε συμπαραστάτη την πολιτική βούληση, μπορούμε να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα ανάκαμψης το οποίο θα περιλαμβάνει. Πρώτον, σαν άμεσο μέτρο στήριξης της βιωσιμότητας και διατήρησης των θέσεων εργασίας, την διοχέτευση στα επόμενα 3 χρόνια στην αμυντική βιομηχανία του έργου της τάξης, ο κύριος Γεωργό μπορεί να με διορθώσει αν θέλει, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, αυτά τα στοιχεία τουλάχιστον μπορώ να έχω. Από τα ανεκτέλεστα αντισταθμιστικά ωφελήματα, θα ήθελα να σημειώσω ότι παρά το γεγονός ότι ο ΣΕΚΠΗ, ο Σύνδεσμος, έθεσε πρώτος το θέμα των ανεκτέλεστων αντισταθμιστικών ωφελημάτων και παρά την υπόσχεση όλων των υπουργών που πέρασαν τελευταίως από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι θα εκδοθεί σύντομα η περιβόητη υπουργική απόφαση για τα ανεκτέλεστα αντισταθμιστικά ωφελήματα, αθέτησαν την υπόσχεσή τους. Δεν έγινε κάτι τέτοιο και το θέμα αυτό καθυστερεί για τουλάχιστον πάνω από 3 χρόνια, πράγμα που το θεωρούμε απαράδεκτο. Στο σημείο αυτό, κάνω έκκληση και παρακαλώ τον σημερινό Υπουργό Εθνικής Άμυνας, όπως δώσει τέλος στην εκκρεμότητα αυτή και υπογράψει το συντομότερο την υπουργική απόφαση, ώστε να ανακουφιστεί η εγχώρια αμυντική βιομηχανία, να πάρει μια ανάσα, να στηριχθεί και να κρατήσει τις θέσεις εργασίας. Διότι μπορεί να διαλυθούμε, έτσι. Άλλωστε, τα χρήματα αυτά δεν θα τα πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες, αλλά θα τα πληρώσουν οι ξένες εταιρείες, οι οποίες και τα χρωστούν από παλιότερα. Το σημερινό ΔΣ του ΣΕΚΠΗ έχει κάνει σχετική επιστολή προς τον σημερινό Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κύριο Πάνο Παναγιατόπουλο. Άρα το θέμα είναι γνωστό στον κύριο Υπουργό, όπως και διάφοροι βουλευτές έχουν κάνει διαβήματα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Πιστεύω να τελειώσει κάποια ώρα. Δεύτερον, μεσοπρόθεσμα την κατάρτιση ενός τριετούς προγράμματος 2013-2015, ταυτόχρονης υποστήριξης των ενόπλων δυνάμεων και της ελληνικής βιομηχανίας, ένα πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί με τις διαδικασίες του νέου νόμου. Θα κάνει όμως χρήση όλων των προβλέψεων, όπως ασφάλεια εφοδιαστικής αλυσίδας, που θα δώσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στις εγχώριες βιομηχανίες. Με την ευκαιρία, προτείνω όπως πραγματοποιηθεί η μερίδα για την εξοικείωση και εκμάθηση του νέου νόμου, διότι ορισμένοι τον αγνοούν, περί προμηθειών, στην οποία να συμμετέχουν υπηρεσιακοί παράγοντες, κύριε Γεωργιόπουλε, έτσι, και παράγοντες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, για να μάθουν πώς είναι ο καινούριος νόμος. Γιατί πολλοί, επαναλαμβάνω, δεν τον ξέρουν. Τρίτον, και βέβαια, τον άμεσο σχεδιασμό της εθνικής αμυντικής βιομηχανικής στρατηγικής με ισχυρή συμμετοχή και καθοριστικό ρόλο των εκπροσώπων της αμυντικής βιομηχανίας, από την οποία περιμένουμε τα συγκεκριμένα μέτρα και κυρίως τα μέσα πόρους επίτευξης των στρατηγικών στόχων, διότι αν η στρατηγική δεν περιλαμβάνει σαφή καθορισμό των μέσων, τότε η περίφημη στρατηγική θα αποδειχθεί ένα ευχολόγιο χωρίς καμία ουσία και αποτέλεσμα ούτε για τις αμυντικές βιομηχανίες, ούτε βεβαίως για τις ένοπλες δυνάμεις σε ό,τι αφορά την αυτοδυναμία, το απόρριτο των προμηθειών και την διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε περιόδους κρίσεων. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρός υπόψη, το έχω τονίσει σε όλες μου σχεδόν τις παρουσιάσεις. Από τους αρμοδίους φορείς που έχουν την ευθύνη υλοποίησης του εξοπλιστικού προγράμματος είναι η αποφυγή αναθέσεων συμβάσεων με απευθείας ανάθεση, όπως δυστυχώς έγινε από όλες σχεδόν τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Μια τέτοια επιλογή φαίνεται καταρχήν ότι δίδει λύσεις, επιλύει προσωρινά προβλήματα με τη συντόμευση των διαδικασιών προμήθειας του υλικού, αλλά προκαλεί σοβαρές παρενέργειες με δυσάρεστα αποτελέσματα, όπως πρώτον, δεν συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα. Δεύτερον, δεν γίνεται η καλύτερη δυνατή επιλογή του υλικού τόσο από άποψη ποιότητας όσο και από άποψη τιμής, που συνήθως είναι υψηλότερη, καθώς δεν υπάρχει σύγκριση για να γίνει και ανάλογη αξιολόγηση του υλικού. Τρίτον, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα αδιαφάνειας, όπως συνέβη κατά το πρόσφατο παρελθόν σε διάφορα εξοπλιστικά προγράμματα, πράγματα τα οποία όλοι μας τα έχουμε ακούσει και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες. Κλείνοντας, για να μην σας κουράσω άλλο, γιατί προχώρησα λίγο περισσότερο, κλείνοντας και συγγνώμη κύριε Ντούκο, κλείνοντας τη συνοπτική μου αυτή ενημέρωση, πιστεύω ότι με τα όσα ανέφερα παραπάνω υπάρχουν οι δυνατότητες και η ελληνική αμυντική βιομηχανία
μπορεί να βοηθήσει στην οικονομική ανάκαμψη της πατρίδας μας. Αρκεί να το θελήσουμε όλοι μας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ τον κύριο Μούλια. Δυστυχώς έχουμε ξεφύγει από το πρόγραμμα και πάντοτε το θύμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η συζήτηση. Έχουμε χρόνο μόνο για δύο ερωτήσεις, εφόσον υπάρχουν. Θα ήθελε κάποιος... Ωραία. Πριν δώσω το παρακαλέσω τον κύριο Γκρίζη, τον διευθυντή και εμένα, να ανέβει στο βήμα και να συντονίσει την επόμενη συζήτηση, να κάνω μόνο μία παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε. Καταρχήν, οι παρουσιάσεις έδωσαν μια μεικτή εικόνα, άλλα μηνύματα θετικά, άλλα αρνητικά. Αλλά αυτό που σε μένα έκανε εντύπωση ήταν η απουσία, όχι φυσική, αλλά η ουσιαστική απουσία της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Για μια χώρα με την ιστορία, τη γεωγραφική θέση, τις ανάγκες ασφάλειας, το έμψυχο δυναμικό και τον εμπορικό σε όλη της Ελλάδος, η σημερινή κατάσταση της ναυπηγικής βιομηχανίας είναι, νομίζω, μια πολύ μεγάλη επιτυχία, με πάρα πολλά εισαγωγικά η επιτυχία. Παρακαλώ τον κύριο Γκρίζη να έρθει στο βήμα.